Να σας κάνω μια ερώτηση, να δούμε το βαθμό στον οποίο το μυαλό μας έχει πιάσει το μήνυμα. Αν κάποιος άσχετος από τη συντροφιά μας σε ρωτήσει, εξήγησέ μου με λίγα λόγια, με πολύ λίγα λόγια, τη δικαιοσύνη του Θεού και τι θα πει η δικαιοσύνη του Θεού για μένα, τι αφορά εμένα, τι θα έλεγες? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει κανείς να εξηγήσει σε κάποιον που δεν ξέρει τη δικαιοσύνη του Θεού, παρακαλώ. Μια προσπάθεια, δύο προσπάθειες ακόμα, κάποιος που θέλει να πει. Μπορούμε να πούμε η Ανάσταση του Κυρίου και η Σταύρωσή Του. Είναι η δικαιοσύνη μας, σαν πρώτο βήμα που είπατε. Η πρόταση έτσι όπως τη θέτεις, θα πρέπει να πω όχι, γιατί η Σταύρωση του Ιησού, η πιο άμεση έννοια που βγαίνει από τη Σταύρωση είναι πρώτον θυσία, και πιο συγκεκριμένα εξυλαστήρια θυσία. Μια δεύτερη έννοια που κολλάει είναι η λέξη απολύτρωση. Εκεί που μπαίνει η δικαιοσύνη του Θεού στο Σταυρό είναι ότι εκπλήρωσε με τη εξυλαστήρια σταυρική του θυσία, εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά ουσιαστικά έδωσα την απάντηση στην ερώτησή μου τώρα. Okay. Εγώ πώς το βλέπω εγώ. Ο Θεός με αγαπάει, με καλεί κοντά Του, πάω κοντά Του και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού με δικαιώνει. Έτσι λίγο απλά το λέω, συγγνώμη. Αλλά... Είπες κάτι πάρα πολύ σωστό, αλλά εξήγησες τη δικαίωση τη δική μου, ενώ η ερώτησή μου δεν αφορούσε τη δικαίωση που δίνει ο Θεός, αφορούσε τη δικαιοσύνη του Θεού. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Βεβαίως η δικαίωση η δική μου εκπορεύεται από τη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά είναι λιγάκι διαφορετικό. Εγώ ψάχνω να βρω πώς καταλαβαίνουμε την δικαιοσύνη του Θεού. Νομίζω ότι αυτό που είναι σωστό να υποθεί είναι ότι η δικαιοσύνη του Θεού ανακηρύσει κάθε άνθρωπο αμαρτωλό, λέει ότι όλοι αμάρτησαν, στερούνται τη δόξα του Θεού, αλλά ανακηρύσσονται δωρεάν δια της χάρης αυτού. Όμως αυτό για να λειτουργεί πρέπει να μένουμε ενωμένοι σε αυτό και να τηρούμε τις εντολές του, γιατί αυτός που με αγαπά τηρεί τις εντολές μου και μένει σε ενότητα μαζί μου, όπως και εγώ μένω σε ενότητα με τον Πατέρα μου, είπε ο Ιησούς. Και αν με αγαπάτε, τις εντολές μου θα τις φυλάξετε. Άρα η δικαιοσύνη του Θεού λέει ότι εγώ σε βλέπω αμαρτωλό. Για μένα είσαι, η δικαιοσύνη σου είναι σαν ένα βρώμικο ακάθαρτο ρούχο. Δεν μπορείς να με ευαρεστήσεις από μόνος σου, αλλά ο Θεός σου λέει ότι καθώς έρχεσαι σε μένα, εγώ μπορώ και είμαι ο μόνος που μπορεί να σε καθαρίζει, καθώς σου φανερώνω τον εαυτό σου και μπαίνεις σε διαδικασία μετάνοιας, εξομολόγησης και καθαρισμού. Εγώ ναι, σε βλέπω ακάθαρτο, αλλά μέσα από το γιο μου σε δέχομαι και μπορώ να σε καθαρίζω. Και το αίμα του Ιησού να έχει επάνω σου τη δύναμη να σε καθαρίζει. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να μένεις ενωμένος μαζί μου και να έρχεσαι σε μένα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να σας διαβάσω λίγα από τα πολλά εδάφια που αναφέρουν τη δικαιοσύνη, το οποίο ίσως λιγάκι βοηθήσει. Το πρώτο δεν θα σας το διαβάσω κυριολεκτικά, αλλά νομίζω όλοι θυμόμαστε ότι ο Ιησούς είπε «Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού». Είναι κάτι το οποίο καλούμαστε να το ζητούμε. Αυτό είναι μια απορία, πώς τη ζητούμε τη δικαιοσύνη, που αν το είχα ξεκαθαρίσει μέσα μου, αν μπορούσα δηλαδή να το κάνω μάθημα, θα το έκανα. Μπορώ να κάνω πολλά σχόλια, αλλά θα είναι σκέψεις του μυαλού μου. Δεν μπορώ να πω ότι έχω αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα τι θα πει «ζητείτε τη δικαιοσύνη αυτού» και το λέει αμέσως μετά με την Βασιλεία του Θεού. Όπως είπα, μπορώ να κάνω σχόλια δικά μου, μου είναι εύκολο, αλλά δεν νιώθω ο Κύριος να μου έχει δώσει αποκάλυψη που να νιώθω ασφάλεια μέσα μου ότι οι σκέψεις μου είναι από τον Κύριο. Μετά, κάποιες λέξεις κλειδιά που μου τραβάνε εμένα την προσοχή όσον αφορά τη δικαιοσύνη είναι, παραδείγματος χάρη, ότι
στον Ιωάννη, στο 16 κεφάλαιο, είναι που αναφέρει ο Ιησούς για τον Παράκλητο ότι όταν έλθει θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, που σημαίνει τι? Ότι αυτές οι τρεις λέξεις είναι αλληλένδετες. Η αμαρτία από τη μια, η δικαιοσύνη του Θεού από την άλλη και έρχεται η κρίση. Η δικαιοσύνη του Θεού έρχεται, για να εδραιωθεί η δικαιοσύνη του Θεού υπάρχει κρίση επάνω στην αμαρτία, ενώ η δικαιοσύνη του Θεού μας σώζει από την αμαρτία κλπ. Τώρα, άλλες έννοιες κλειδιά είναι ότι, ας πούμε, στις πράξεις 10.35 λέει για τον Κορνήλιο ότι ήταν ένας άνθρωπος που εργαζόταν δικαιοσύνη. Είναι από εκείνα τα πράγματα που με μπερδεύουνε. Εργαζόταν δικαιοσύνη επειδή ήταν ευσεβής. Ομολογώ ότι με μπερδεύει αυτή η φράση, διότι δεν έχει τίποτε να κάνει με τη δικαίωσή μας, στην οποία αναφερθήκαμε πριν λίγο, αλλά με κάποιο τρόπο, επειδή φοβόταν τον Θεό και ήταν ευσεβής, εργαζόταν τη δικαιοσύνη. Ομολογώ ότι χρειάζομαι αποκάλυψη παραπάνω, αλλά τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι η δικαιοσύνη, όπως τη βλέπει ο Θεός, έχει να κάνει με τα έργα μας. Τα έργα μας συνιστούν δικαιοσύνη Θεού, το οποίο, τι άλλο να πω. Γι' αυτό και αναφέρει σε κάποιο άλλο εδάφιο, να δω τώρα αν το βρω πολύ γρήγορα, που λέει ότι να κάνουμε τα μέλη μας όπλα δικαιοσύνης. Είναι στη Ρωμαίους 6.13 που λέει να μην παριστάνουμε τα μέλη μας όπλα αδικίας στην αμαρτία, αλλά να παραστήσουμε τους εαυτούς μας στον Θεό σαν να είμαστε ζωντανοί εκ νεκρών και τα μέλη μας όπλα δικαιοσύνης στον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά που μας είπε ο Χάρης έχουν να κάνουν με το πώς εργαζόμαστε δικαιοσύνη, με το πώς τα μέλη μας μπορούν να γίνουν όπλα δικαιοσύνης αντί να γίνουν όπλα αδικίας. Ακούστε, ξέρω ότι δεν είναι εύκολες έννοιες, το καταλαβαίνω. Θέλησα να δώσω μία βιβλική χρειά επιπλέον σε όλα τα υπέροχα που μας είπε ο Χάρης, αλλά ταυτόχρονα να εξηγήσω ότι είναι αρκετά περίπλοκο θέμα, δεν είναι εύκολο θέμα, παιδιά, η δικαιοσύνη του Θεού, καθόλου μα καθόλου. Ξέρουμε ότι έχει να κάνει με τον δίκαιο Θεό, τον μεγάλο κριτή, και ξέρουμε ότι κρινόμαστε για τα έργα μας και οι πιστοί και οι άπιστοι. Η μόνη διαφορά είναι ότι... Συγγνώμη. Τελευταίο θέμα, μία ερώτηση, απαντήστε μου ειλικρινά. Ποιος ξέρει ότι... ή μάλλον ποιος δεν ξέρει ότι ενώ όποιος έχει πιστέψει στον Ιησού δεν θα περάσει από κρίση, παρόλα αυτά θα κριθούμε σύμφωνα με τα έργα μας. Ποιος δεν το ξέρει ή δεν το καταλαβαίνει, για να το δούμε επί τόπου στην Αγία Γραφή και να το καταλάβουμε και να κλείσουμε με αυτό. Παρακαλώ, ποιος δεν το ξέρει, ποιος δεν το καταλαβαίνει, να ρωτήσει επί τόπου. Ναι. Συγγνώμη. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις, κορίτσι μου. Okay. Να σου το πω με απλά λόγια τότε, θα μπορούσα να σου το δείξω στη γραφή, αλλά στον Ιωάννη 3 μαθαίνουμε ότι όποιος πιστεύει στον Ιησού δεν θα περάσει από κρίση, ενώ στην Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5 μαθαίνουμε ότι όσοι έχουμε πιστέψει θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, όπου θα λάβουμε αμοιβή ή τιμωρία σύμφωνα με αυτά που πράξαμε. Και εκεί είναι που μπερδευόμαστε πολύ, διότι όταν στον Ιωάννη 3 λέει ότι όποιος έχει πιστέψει στον Ιησού δεν θα κριθεί, δεν κρίνεται, έχει ήδη απελευθερωθεί από την κρίση, αναφέρεται στην κρίση που θα γίνει μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο του Θεού, που αναφέρεται στο, νομίζω, κεφάλαιο 21 της Αποκάλυψης ή 20-21, θα ρίξω μια ματιά καθώς μιλάω στο μεταξύ να βεβαιωθώ. Άρα έχουμε την κρίση των απίστων, που είναι αυτοί που δεν πίστεψαν στο Χριστό,
και είδα θρόνο μέγα λευκό και τον καθήμενον επ' αυτού, από το οποίο του προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός και τόπος δεν βρέθηκε για αυτούς, και είδα τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο, και ανοίχτηκαν βιβλία, και άλλο ένα βιβλίο ανοίχτηκε, το βιβλίο της ζωής. Και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γραμμένα στα βιβλία κατά τα έργα αυτών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτοί που τα ονόματά μας έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, δεν θα κριθούμε μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο του Θεού. Πού θα κριθούμε εμείς που τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής? Θα κριθούμε στο βήμα του Χριστού, γιατί είμαστε του Χριστού, και δεν θα κριθούμε προς απώλεια, θα κριθούμε για να λάβουμε είτε αμοιβή είτε τιμωρία, σύμφωνα με όσα πράξαμε στη ζωή. Μια γρήγορη λοιπόν αναφορά και στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5, όπου το λέει στο εδάφιο 10, που λέει ότι όλοι εμείς θα φανερωθούμε, πρέπει να φανερωθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να κομίσει, λέει, για να πάρει ο καθένας αυτά που έπραξε δια του σώματος, είτε αγαθό είτε φαύλο. Και όταν το συνδέσω με αυτό, με άλλα λόγια του Ιησού, που μιλάει για ανταμοιβή και μιλάει και για τιμωρία, για τους δικούς του μιλάμε τώρα, ξέρουμε τι, ότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσουμε από κρίση. Η δικαιοσύνη του Θεού σημαίνει ότι θα περάσουμε από κρίση όλοι ανεξαιρέτως. Οι μεν άπιστοι θα περάσουν από κρίση σε απώλεια, οι δε πιστοί θα περάσουμε από κρίση για αμοιβή ή τιμωρία, σύμφωνα με αυτά που πράξαμε, αλλά όχι για απώλεια. Θα είμαστε στη σωτηρία, αλλά θα υπάρξει κρίση σύμφωνα με τα έργα μας, και αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού που προσπάθησε να μας εξηγήσει ο Χάρης. Παρόλα αυτά και αυτά που σας είπα, πάλι δεν είναι πλήρης διδασκαλία, πάλι απλουστεύουμε το θέμα, γιατί όταν διαβάσουμε όλα όσα λέει η Γραφή για τη δικαιοσύνη του Θεού, απλά λέμε, Θεέ μου, είναι μεγαλύτερο το θέμα από ό,τι χωράει το μυαλό μου. Μπορούμε λοιπόν να το αφήσουμε απλό. Απλό σημαίνει όπως το έχουμε εξηγήσει μέχρι τώρα, όπως ο Χάρης μας βοήθησε να το καταλάβουμε, όπως όλοι είπατε κάποια λόγια, θα το έλεγα ότι αυτή είναι μια πιο απλή εξήγηση, αλλά υπάρχουν και πιο σύνθετα πράγματα, τα όπλα της δικαιοσύνης, ο εργαζόμενος στη δικαιοσύνη Κορνήλιος, παρόλο που δεν είναι σωσμένος επειδή είναι ευσεβής και φοβάται το Θεό, και άλλα παρόμοια που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα. Και σε όλα αυτά δεν βάλαμε καθόλου τη δικαίωσή μας, γιατί και η δικαίωσή μας τα κάνει πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Αν αρχίσουμε να μιλάμε για τη δικαίωσή μας μπροστά στο Θεό. Θα κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν λένε αυτοί που έχουν γραφτεί τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής, εννοούμε και αυτοί που έχουν ήδη πεθάνει και είναι ήδη στον ουρανό, ή μόνο αυτοί που όταν θα έρθει ο Χριστός να μας πάρει είναι γραμμένα τα ονόματά τους εκεί? Από όσο καταλαβαίνουμε, τα ονόματα, ή μάλλον περίμενε ένα δευτερόλεπτο να βρω κάτι από την Αποκάλυψη, το οποίο λιγάκι θα βοηθήσει περισσότερο. Λοιπόν, στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 3 και εδάφιο 5, διαβάζουμε την εξής φράση. Όποιος νικάει, ή μάλλον να αρχίσω από το 4, έχεις λίγα ονόματα και στις Σάρδης, και το λέει στην εκκλησία αυτό, λέει στην εκκλησία. Έχεις εκκλησία, έχεις ονόματα στις Σάρδης που δεν μόλυναν τα ημάτια τους. Και θα περπατήσουν μαζί μου με λευκά επειδή είναι άξιοι. Προσέξτε, δεν θα περπατήσουν μαζί μου με λευκά επειδή πίστεψαν στη δωρεάν δικαίωση που δίνει ο Θεός, επειδή πίστεψαν στο Σταυρό, θα περπατήσουν μαζί μου με λευκά, επειδή αφότου πίστεψαν και δικαιώθηκαν, βάδισαν σωστά, δεν μόλυναν τα ημάτια τους και είναι άξιοι. 5.
Όποιος νικάει, αυτός θα ντυθεί με λευκά ημάτια και δεν θα εξαλείψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής και θα ομολογήσω το όνομά του μπροστά στον Πατέρα μου και μπροστά στους αγγέλους του. Άρα λοιπόν, εφόσον ο Ιησούς λέει αυτός που είναι άξιος και θα περπατήσει μαζί του με λευκά, ο Ιησούς δεν θα εξαλείψει το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Πότε λοιπόν γράφτηκε το όνομά του στο βιβλίο της ζωής? Γράφτηκε τότε που πίστεψε στον Ιησού. Ένα άλλο εδάφιο που μας το δείχνει αυτό είναι στο Λουκά κεφάλαιο 10, που ο Ιησούς λέει στους μαθητές του, οι οποίοι ήταν πολύ χαρούμενοι επειδή ακόμα και τα δαιμόνια υποτασσόντουσαν σε αυτούς. Λουκάς κεφάλαιο 10 λοιπόν λέει στους μαθητές του, «Μη χαίρεστε ότι ο Σατανάς υποτάσσεται σε εσάς, αλλά μάλλον να χαίρεστε ότι τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής». Όποιος λοιπόν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, το όνομα γράφεται στο βιβλίο της ζωής, παρόλα αυτά υπάρχει κίνδυνος να εξαλειφθεί από το βιβλίο της ζωής. Και τώρα διαβάζω της Ελένης. «Έχω πρόβλημα με το μικρόφωνο, ήθελα να ρωτήσω για την τιμωρία και την αμοιβή. Η τιμωρία συνεπάγεται σοφρονισμό ή καθαρή τιμωρία?» Ελένη μου, δεν μπορώ να σου απαντήσω κυριολεκτικά σε αυτό που λες. Θα σου διαβάσω όμως ένα εδάφιο που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις. Θα πάω στο Λουκά κεφάλαιο 12. Αυτό θα σας το δείξω αφού ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είμαι λοιπόν στο Λουκά κεφάλαιο 12. Θα πάμε από το 42. Ποιος είναι λοιπόν ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίο ο Κύριος του θα τον τοποθετήσει επάνω στους υπηρέτες του για να δίνει τη διορισμένη τροφή στον ανάλογο καιρό? Μακάριος, 43, μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριος του θα τον βρει να πράττει έτσι. Σας διαβεβαιώνω ότι θα τον κάνει επιστάτη επάνω σε όλα τα υπάρχοντά του. Κι αν ο δούλος εκείνος πει μέσα στην καρδιά μου, ο Κύριος μου καθυστερεί να έρθει και αρχίσει να δέρνει τους δούλους και τις δούλες και να τρώει και να πίνει και να μεθάει. 46. Ο Κύριος εκείνου του δούλου θα έρθει σε ημέρα που δεν προσμένει και σε ώρα που δεν ξέρει και θα τον αποχωρήσει και θα βάλει το μέρος του μαζί με τους απίστους. Και εκείνος, 47, και εκείνος ο δούλος που γνώρισε το θέλημα του Κυρίου του, αλλά δεν ετοίμασε, ούτε έκανε σύμφωνα με το θέλημά του, θα δαρθεί πολύ. Αλλά όποιος, ενώ δεν γνώρισε, όμως έπραξε άξια δαρμών, θα δαρθεί λίγο. Και σε όποιον δόθηκε πολύ, θα ζητηθεί πολύ από αυτόν, και σε όποιον είναι εμπιστευμένο πολύ, περισσότερο θα απαιτήσουν από αυτόν. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Προφανώς όλα αυτά θα γίνουν μπροστά στο βήμα του Χριστού. Αυτά ξέρουμε, δεν ξέρουμε περισσότερα. Ξέρουμε ότι θα υπάρξει ανταμοιβή και ξέρουμε ότι θα υπάρξει και νταντά που λέμε στα παιδιά μας. Ο Ιησούς το είπε, παιδιά, δεν νομίζω να αρέσει σε κανέναν. Οπωσδήποτε μας χαλάει την εικόνα του γλυκού λιρομαντικού Ιησού για τον οποίο μίλησε ο Χάρης πολύ γλαφυρά προηγουμένως. Αλλά ο Ιησούς είπε ότι οι δικοί του θα δαρθούν λίγο ή πολύ ανάλογα με το τι κάνουν, και εδώ η περιγραφή δείχνει μέσα στην Εκκλησία. Η περιγραφή αυτή αφορά την Εκκλησία. Ήρθε νομίζω η ώρα να πούμε καληνύχτα, να ευχαριστήσουμε το Χάρη. Χάρη σε ευλογούμε και ευχαριστούμε και όλους για τη συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή όλων μας και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έδωσε και την τεχνολογική δυνατότητα να συνδεθώ εδώ που είμαι, και δόξα στο Θεό με τη χάρη του Κυρίου.